Καλημερίζοντας τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής, το Τεχνικό Επιμελητηρίο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, κύριο Γιώργο Δαβερναράκη, καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κύριε Δαβερναράκη, καλημέρα και στους ακροατές. Με μια διπλή παρέμβαση σε ό,τι έχει να κάνει με το Τεχνικό Επιμελητήριο σε μία μέρα, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο, το αίτημα για παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγράφων. Ναι, είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό. Να θυμίσω ότι υπήρχε ο νόμος το 2664 του 1998, ο οποίος έλεγε ότι θα λειτουργούν τα κτηματολογικά γραφεία, δηλαδή τα κτηματογραφείς που είχαν ολοκληρωθεί και είχαν γίνει και η ανάπτυξη. Τώρα, κύριε Ταβερναράκη, μισό λεπτό. Ναι. Κάτι δεν πάει καλά. Ή χασφρή έχετε ή ασύρματο τηλέφωνο έχετε με το οποίο είναι... Χασφρή. Βγάλτε το επιτόπου. Γιατί εδώ δεν σας ακούμε και έτσι όπως σας ακούμε θα κουράσουμε τον κόσμο. Ωραία, σας ευχαριστώ. Και χωρίς ανοιχτή ακρόαση σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν είναι δυνατόν, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν, υπήρχε ο νόμος, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος είναι και πολύτιμος και για σας. Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν ο νόμος ο οποίος έλεγε ότι θα λειτουργούν τα κτηματογραφικά γραφεία και εκεί που είχαμε ολοκληρωμένες τις αναρτήσεις στα κτηματολόγια, όπως ήταν ο Δήμος Ηρακλείου, η παλιά κτηματογράφηση που είχε γίνει, υπήρχε η παράταση ώστε να γίνουν οι διορθώσεις, οι οποίες ήταν πάρα πολλές, θυμάστε το έχουμε αναδείξει και άλλη φορά, και λάθη τα οποία υπήρχαν, τα οποία καλούνταν οι ιδιοκτήτες να κάνουν αιτήσεις εάν και εφόσον διαπίστωναν παρεκκλήσεις από τις ιδιοκτησίες τους, και μάλιστα ήταν και πολύ έντονες σε πολλές περιπτώσεις. Ο νόμος λοιπόν τότε προέβλεπε σε όλη τη χώρα ότι θα έπρεπε να είναι, και ιδιαίτερα στην Κρήτη, το 2026. Ναι. Ξαφνικά λοιπόν ήρθε ο τελευταίος νόμος του 19, ο οποίος έρχεται λοιπόν και το ισοπεδώνει σε ολόκληρη τη χώρα και σε όλα τα λειτουργούντα κτηματολόγια, ναι, όπου είναι ολοκληρωμένα, ναι, να είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2020. Μάλιστα. Αυτά τα δύο χρόνια τα κόψανε για ποιο λόγο? Να είναι μέχρι το 2000, ναι, το 2000. Γιατί αρχικά ήταν το 2026, ναι, μετά το πήγανε μέχρι τέλος του 2024. Υπήρχε κάποια συγκεκριμένη, ας πούμε, αιτιολογία, αυτό ρωτώ? Όχι, όχι, απλά υποθέτω ότι θα θέλουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία πολύ πιο γρήγορα, ώστε να αρχίσει πλέον να λειτουργεί το κτηματολόγιο σε όλη τη χώρα απρόσκοπτα, χωρίς να μπορεί να κάνει κανείς παρέμβαση. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί έγινε. Το μόνο που δημιουργεί προβλήματα στους ιδιοκτήτες, και μάλιστα λάθη τα οποία έχει κάνει η πολιτεία. Έχουν γίνει δηλαδή καταγραφές από τότε λάθος, λάθη τα οποία δεν διορθώθηκαν, διότι χρησιμοποιούνταν μάλιστα και παλιότερα συστήματα, τα οποία ήταν τα κτηματολόγια, τα οποία είχαν γίνει προδεκαετίας ή δεκαπενταετίας. Και όπως γνωρίζετε, το κτηματολόγιο έχει ξεκινήσει πάνω από 20 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά, παρά τις διαμαρτυρίες μας, προς το παρόν δεν έχει δοθεί αυτή η λύση και οι ιδιοκτήτες θα βρεθούν προτετελεσμένο γεγονός. Συγγνώμη, θέλετε να πείτε ότι εάν δοθεί αυτή η παράταση, η πολιτεία πώς φαίνεται φέρει ακέραια την ευθύνη για ό,τι έχει γίνει ή δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα με αυτά τα πολύ μεγάλα λάθη στα οποία αναφερθήκατε πριν από λίγο, θα σπεύσει να διορθώσει τα λάθη της χωρίς να την πληρώσει κάποιος? Όχι, δεν θα διορθώσει τα λάθη της. Θα μείνουν ως έχουν με τα λάθη. Που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες πλέον δεν θα μπορούν να διορθώσουν, δηλαδή μπορεί να κάνεις να ξανακάνεις το τοπογραφικό ή να πρέπει να κάνεις μια ηλεκτρονική ταυτότητα ενός κτηρίου και το κτίριο όσο να με φέρετε στην ίδια θέση που είναι πραγματικά. Να μην φέρετε το οικόπεδο στην ίδια θέση που είναι πραγματικά. Ο σοφός λαός σωστά το λέει και έτσι και αλλιώς, δεν μπορώ όμως να το πω και μάλιστα στο ραδιοφωνικό αέρα, το καταλαβαίνετε αυτό, αλλά τι να πω τώρα, τι να πω. Ναι, είναι πραγματικά είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Το έχουμε πει ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, γιατί πολλοί ιδιοκτήτες είναι φυσικασμένοι, δεν έχουν κοιτάξει. Τις περιουσίες τους είναι φυσικασμένοι, διότι έκαναν πριν από αρκετά χρόνια την κτηματογράφηση, δήλωσαν τις ιδιοκτησίες τους,
πιθανό να μην έχουν επανελέγξει και να είναι μικρά τα λάθη, έτσι να είναι. Βέβαια το μικρό λάθος του ενός μέτρου απόκρισης ή κάποιων τετραγωνικών τρικοπέδων δεν είναι μικρό, έτσι, για κάποιους. Σαφέστατα, γιατί έχει πρόστιμα, γιατί έχει πανοπρούκια από πάνω. Έκταση, έτσι. Γιατί έχει πανοπρούκια, γιατί έχει ξανά να πληρώσεις, γιατί έχει ξανά να πας με τοπογράφο, γιατί έχει ξανά να κάνεις μια ολόκληρη διαδικασία. Υπάρχει πάντως πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, δηλαδή σε μερικές μέρες, λίγοι, λιγότερο από 40 μέρες και λιγότερο, λίγοι η προθεσμία της κτηματογράφησης στις περιοχές που δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση. Και αυτές, να θυμίσω για μια φορά ακόμα, είναι το Ηράκλειο, τουλάχιστον στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, είναι οι εκτός περιοχές του παλιού Δήμου, Καποδιστριακού Δήμου Ηρακλείου. Οικισμοί δηλαδή, είναι το παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου και ο Δήμος Βαλεμιζίου. Αυτές δυστυχώς οι περιοχές, τουλάχιστον με τα στοιχεία, όσα στοιχεία μπορούμε να έχουμε μέχρι στιγμής, δεν ξεπερνάει το 50%-60% της καταγραφής. Υπάρχει λοιπόν οι μισές ιδιοκτήτες περίπου δεν έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα. Συγγνώμη, να ρωτήσω το εξής. Η εκτιματογράφηση είχε ξεκινήσει με 5 Δήμους από τον Νότο, για αρχή. Ήτανε μέσα η Βιάνος, η Φεστός, η Γόρτινα. Αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Ναι, και έχει γίνει και η πρώτη ανάλυση. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν έχει ολοκληρωθεί. Άρα η εκκρεμότητα υπάρχει, όπως είπατε, για το βόρειο μέτωπο και τους οικισμούς σε Ηράκλειο, στο Μαλεβίζι, συνολικά το Δήμο Μαλεβιζίου και συνολικά το Δήμο Χερσονήσου. Σωστά. Συνολικά το Δήμο Μαλεβιζίου και το Δήμο Χερσονήσου. Με τη συμμετοχή, ωστόσο, ή με το ενδιαφέρον στο 50% μόνο. Ναι, τουλάχιστον με κάθε επιφύλαξη το λέω αυτό, αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση, επειδή πηγαίνει και αρκετά αργά, πήγαινε και αρκετά αργά το τελευταίο διάστημα, περίπου στο 50-60% είναι η κτηματογράφηση μέχρι σήμερα. Μα δεν είχαν βγάλει και κινητές μονάδες απ' έξω για να μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο? Έχουν βγει και κινητές μονάδες, δεν ξέρω τα αποτελέσματα να σας τα πω. Πάντως σε κάθε περίπτωση υπάρχει μεγάλο έλλειμμα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον και αυτό, από τις πληροφορίες που έχουμε και από τα γραφεία, έτσι, από ανθρώπους που έχουν. Άρα λοιπόν να καταλάβω ότι το αίτημα είναι διπλό. Πρώτον, σε ό,τι έχει να κάνει με τις διορθώσεις, να δοθεί μια παραπάνω παράταση και όχι να λήξει 31 Δεκεμβρίου, εφόσον η πολιτεία φέρει την ευθύνη για να μην μείνει εκτεθειμένος ο κόσμος, για να διορθώσει ο πολίτης, ο έρμος ο πολίτης, τα όποια λάθη του έχει κάνει η πολιτεία. Και το δεύτερο, είναι και αυτό σε αίτημα. Να επιστρέψουμε την προσοχή στους ιδιοκτήτες να τρέξουν, να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους. Έχουν δύο τρόπους να το κάνουν. Είτε να πάνε με ραντεβού στο χρηματολογικό γραφείο, αν βρούνε ραντεβού στο χρηματολογικά γραφεία, ή να το κάνουν ηλεκτρονικά. Δεν υπάρχουν, συγγνώμη, δεν υπάρχουν πια κτηματογραφικά γραφεία όπως ήταν στην Ευαρέστο, ας πούμε, στο Γιώφυρο, έχει κλείσει αυτό? Όχι, τα γραφεία αυτά είναι ανοιχτά ακόμα, διότι κάνουν τις... Για να πάνε εκεί για να κάνουν. Για να πάνε, ακριβώς, για να πάνε να καταθέσουν. Μάλιστα. Καλά, κάντε και ένα αίτημα να το τριτώσουμε. Απλά να θυμίσω ότι είναι ο Δήμος Ηρακλείου, να πω, εκτός... Όχι ο παλιός Δήμος Ηρακλείου, έτσι, ο Δήμος Αλκανασού, ο παλιός, έτσι, όλες αυτές τις περιοχές. Έτσι, οι οικισμοί που είναι στο Δήμο Ηρακλείου σήμερα. Μιλήσατε για τον Καποδιστριακό Δήμο. Ναι, σωστά. Ωραία. Τον πρώτο Δήμο. Καλλικρατικός Δήμος μετά περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους οικισμούς. Εκεί υπάρχουν θέματα. Να σας πω κάτι. Κάντε και ένα τρίτο αίτημα. Ας το τριτώσουμε όλο αυτό σαν πρόταση. Το λέω με καλή διάθεση, έτσι, και όχι γιατί μπορεί να θέλω να σας τρολάρω. Να ενισχύσουν και τα γραφεία και του κτηματολογίου και της κτηματογράφησης, αλλά κυρίως του κτηματολογίου, γιατί ο Τρεις και ο Κούκος δεν βγαίνει για να γίνουν τόσες πολλές αλλαγές. Το ξέρω. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και γνωρίζουμε και την ταλαιπωρία που έχουν οι συνάδελφοι και την ταλαιπωρία που έχουν οι πολίτες για να κάνουν μια μεταβίβαση ακινήτου, για να πάρουν μια βεβαίωση κτηματολογίου ή να κάνουν μια διόρθωση κτηματολογίου.
μπορεί να κάνουν και 6 μήνες, έτσι, και ένα χρόνο. Ωραία. Και κοιτάξτε να δείτε, εμείς μιλάμε και πάω εγώ στο τρίτο αίτημα και πάνω στο τρίτο αίτημα μου έρχεται η πληροφορία και λέει το εξής: από το κτηματολόγιο, εξαιτίας του φόρτου της εργασίας που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, παρετούνται, ακόμα και παρετήσεις πέφτουν στο τραπέζι, γιατί αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει για πολύ. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει και κάποια βιολογικά όρια. Σωστά, σωστά, σωστά. Δυστυχώς απαιτούμε πολλές φορές από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν τα προστοζήν, και μάλιστα συναδέρφους, μηχανικούς που δουλεύουν στα γραφεία, υπάλληλοι που δουλεύουν στα κτηματολογικά γραφεία, δικηγόροι οι οποίοι δουλεύουν στα κτηματολογικά γραφεία, οι οποίοι υπερβαίνουν τον εαυτόν, αλλά όταν έχουν χιλιάδες περιπτώσεις προφανώς για να ελέγξουν συμβόλαια, τοπογραφικά, τίτλους ιδιοκτησίας, νομικές δεσμεύσεις ή ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, οι χωρικές διορθώσεις που μπορεί να γίνονται, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να πω μόνο και να ευχηθήσω την προσοχή ότι κλείνοντας το κτηματολόγιο, τα υπεράγνω, όσα ακίνητα δεν είναι δηλωμένα, καταγράφονται ως υπεραγνώστου, που είναι εν δυνάμει να περάσουν στο δημόσιο. Αντιλαμβάνεστε τι αυτό σημαίνει για έναν ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν θα δηλώσει το ακίνητό του και σε τι δικαστική περιπέτεια θα μπει την επόμενη μέρα για να αποδείξει ότι είναι ιδιοκτησία. Μάλιστα. Εάν επιθυμεί να το έχει, αν δεν επιθυμεί να το έχει, απαλλάσσεται. Είναι δύσκολο να αποδεχτώ ότι κάποιος δεν... Έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο κάποιοι να το λένε, γιατί πραγματικά έτσι όπως έχουν εκτοξευθεί οι τιμές, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πραγματικά δεν το επιθυμούν και δεν το θέλουν. Κύριε Ταβερναράκη, αναφορικά, δεν είπα ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις, αλλά το ακούμε και αυτό. Αναφορικά με τα απορρίμματα, ποια είναι η πρότασή σας με 2 κουβέντες? Κοιτάξτε, με 2 κουβέντες. Καταρχήν είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο έτσι εδώ υπάρχει ο περιφερειακός σχεδιασμός, ο οποίος αφορά την λειτουργία της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε εξέλιξη και είναι ένα θέμα το οποίο έχει δρομολογηθεί σε κάθε περίπτωση. Όμως, η διαχείριση πλέον των απορριμμάτων από τη ΣΦΟΣΔΑ, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το καινούργιο νομοσχέδιο, θεωρούμε ότι μπορεί να είναι και προβληματική. Δηλαδή, σε κάθε περιφέρεια, ο νόμος για όλη τη χώρα προβλέπει έναν ΦΟΣΔΑ για κάθε περιφερειακή ενότητα. Για κάθε περιφέρεια. Προφανώς δεν μπορεί σήμερα να έχουμε τέσσερις ΦΟΣΔΑ, πόσοι είναι σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Είναι ο Χερσονήσου, είναι ο ΕΣΔΑΚ και είναι και του Ηρακλείου. Το θέμα ποιο είναι, ότι συγχωνεύεται, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, συγχωνεύονται οι 2 ΦΟΣΔΑ, του Χερσονήσου και του Ηρακλείου, και γίνεται ένα. Θεωρούμε ότι και παραμένει το Χανίον, ο οποίος ΕΣΔΑΚ θα διαχειρίζεται τις 3 περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια παραχώρηση στην Κρήτη, ομολογουμένως ότι αυτό... ότι γίνονται 2 ΦΟΣΔΑ σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες. Όμως, παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι λόγω της μορφολογίας του εδάφους, λόγω της διακίνησης, του μεγάλου κόστους διακίνησης των απορριμμάτων, της έλλειψης των κυτάρων πολλές φορές ή της διαχείρισης σε πολλά επίπεδα των στερεών αποβλήτων, νομίζουμε και προτείνουμε να παραμείνει, να μεταφερθεί μάλλον η έδρα της Χερσονήσου στον Άγιο Νικόλαο. Τουλάχιστον είναι μια πρόταση η οποία βάζουμε στο τραπέζι, που θεωρούμε, τουλάχιστον η πρόταση που ήταν από τη μόνιμη επιτροπή του τεχνικού επενδυτηρίου, αυτή ήταν η πρόταση και αυτό προτείνουμε. Υπάρχει τώρα μια... Μισό λεπτό. Πείτε μου στο πρακτικό, βάσει αυτής της πρότασης, πού θα ωφελήσει αυτό έδρα στον Άγιο Νικόλαο αντί της Χερσονήσου όπου είναι σήμερα? Τι θέλετε να πείτε δηλαδή? Πείτε μου απλά πού θα βοηθήσει. Η πρόταση είναι να συγχωρευτεί η Χερσόνησος με τον έδρα. Ο νόμος, το σχέδιο νόμου. Έτσι. Αυτό που είπαμε εμείς είναι ότι επειδή χωροταξικά ο νομός Λασιθίου είναι ένας δύσκολος νομός, η περιφερειακή ενότητα Λασιθίου είναι μια δύσκολη περιοχή. Αυτό λοιπόν που προτείναμε ήταν και λόγω κόστους να μπορεί η διαχείριση από εκεί να γίνεται από το προσωπικό του ΦΟΣΔΑ, το οποίο θα είναι
στον Άγιο Νικόλαο. Αυτή ήταν η πρότασή μας και αυτή ήταν και η εκτίμηση, σας ξαναλέω, της Μόνιμης Επιτροπής, με κάθε επιφύλαξη για αυτό που λέμε. Αναμένουμε πάντως τις προτάσεις του Υπουργείου και την τεκμηρίωση αυτό που λέει, έτσι, μέσα στο νόμο. Ένα θέμα το οποίο αφορά το νομοσχέδιο, το συγκεκριμένο το οποίο είναι σε διαβούλευση, ήταν η βελτιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας και ειδικά για τα πιλωτικά πλωτά, τις πλωτές ανεμογεννήτριες, οι οποίες βάζει κάποιες προϋποθέσεις, απλά επειδή στην Κρήτη έχουμε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις όσον αφορά τα πιλωτικά πλωτά, τα οποία είναι και πιο έχουν λιγότερες εγκρίσεις να πάρουν, έτσι, όσοι είναι σαν fast track διαδικασίες, απλά είναι μικρής έκτασης, είναι πειραματικά, είναι από επιστημονικούς φορείς, είναι από εταιρείες οι οποίες θέλουν να πειραματιστούν πάνω σε μια διαδικασία όσον αφορά για την τοποθέτηση των πλωτών γενικότερα. Δεν μπορεί να μπαίνουν, έτσι αλλιώς πράγματα δεν έχουμε και πολλά, έτσι, λίμνες δεν έχουμε πάρα, τεχνητές λίμνες δεν έχουμε, οι λιμνοδεξαμενές είναι πάρα πολύ λίγες, άρα νομίζω ότι ιδιαίτερα για την Κρήτη θα μπορούσε να αποδεχθεί το να τοποθετηθούν μέσα σε λατομεία, όπως προβλέπεται από τον νόμο, που θα δημιουργήσουν μεγάλη περιβαλλοντική όχληση. Αυτό ήταν δηλαδή και η ένστασή μας όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Φυσικά κάνουμε και κάποιες προτάσεις όσον αφορά τη διαχείριση πλέον της ενέργειας και της τηλεμαντικής ενέργειας κλπ. Οι οποίες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μπει στη διαδικασία ο νόμος ή να μπει στο εθνικό σχέδιο της ενέργειας για το κλίμα και της χώρας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοιχτό το κεφάλαιο. Συγκεκριμένες οι προτάσεις είναι μια ανάλυση αρκετά μεγάλη. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ανοιχτό το κεφάλαιο είναι αυτό. Και μεγάλο, ανοιχτό και μεγάλο. Για να την αναλύσουμε και είναι ένα θέμα γενικότερα η ενέργεια, κύριε Δουλειεράκη, και γενικότερα η διαχείριση της ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος ταυτόχρονα. Είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια. Και αυτό που λέμε όλοι μας, ότι η ενέργεια θα πρέπει να ανήκει στον κόσμο, να υπάρχει η ενεργειακή δημοκρατία, να αποφύγουμε την ενεργειακή φτώχεια, να μπορέσουμε να έχουμε πλέον συστήματα τα οποία πραγματικά η ενέργεια της παραγωγής από τη ΣΑΠΕ, από τη μία, να προστατεύουν το περιβάλλον και από την άλλη να είναι ένα κοινό αγαθό το οποίο θα έχει χαμηλό κόστος. Ζούμε σήμερα την εκμετάλλευση, γιατί αυτό ουσιαστικά γίνεται, την εκμετάλλευση του πολίτη αυτή τη στιγμή και του εισοδήματος του πολίτη από την ενέργεια. Βλέπετε τους λογαριασμούς που πληρώνουμε, βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει, τα τιμολόγια αλλάζουν, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, πορτοκαλιά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία, να έχουμε πραγματικά την ενέργεια, την οπτινή ενέργεια, γιατί χωρίς ενέργεια και δεν μετά, υπάρξει, και μετά λέμε, γιατί αν και θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους δεν αρέσουν οι προτάσεις του τεχνικού επιμελητηρίου, κάθεστε τώρα και μιλάτε στον κύριο Σκυλακάκη και στον πρόεδρο της ΡΑΕΦ για, πώς το είπατε, για ενεργειακή δημοκρατία και όχι ενεργειακή φτώχεια. Εντάξει, και μετά ξυπνήσαμε. Ευχαριστώ, κύριε Ταβερναράκη, είναι μεγάλο το θέμα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλά.